κατέβει στην Άγκυρα ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών, ο Kurt Retor Zefsay, είχε συνάντηση χθες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Μεβλούτ τον Τσαβούζογλου, για συντονισμό μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους εν ώψη κρίσιμων εξελίξεων. Ναι. Η τουρκοκυπριακή πλευρά αναμένει ότι το σκηνικό στο Κυπριακό θα ξεκαθαρίσει μετά τη συνάντηση του Αντώνιου Γκουτέρες με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Νέα Υόρκη περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι τοποθετήσεις τους κινήθηκαν και γύρω από το ζήτημα των υδρογονανθράκων. Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά αρχίσει γεωτρήσεις, τότε και η τουρκοκυπριακή πλευρά θα κάνει το ίδιο, ήταν η τοποθέτηση του λεγόμενου Υπουργού Εξωτερικών. Στην Άγκυρα είπε θα ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα και θα αναπτύξουμε την στρατηγική μας. Από την πλευρά του, στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες βράδυ Τσαβούσογλου και Ozerçay, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τους υδρογονάνθρακες και για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Μπορούμε, είπε, να αρχίσουμε γεωτρήσεις και με αυτό το ζήτημα συζητάμε και με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας. Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι, ήταν η τοποθέτηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για γεωτρήσεις το φθινόπωρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη συνάντηση που θα έχει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών με τον Έλληνα ομόλογό του, αυτή θα γίνει στη Σμύρνη. Στην ατζέντα της συνάντησης θα είναι ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Βεβαίως αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα και το Κυπριακό, καθώς οι στιγμές είναι κάτι περισσότερο από κρίσιμες εν ώψη εξελίξεων περί τα τέλη του μηνός. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε όμως ότι την ίδια ώρα στην Κύπρο αναμένεται και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Τέλος αυτής της εβδομάδας, λένε οι πληροφορίες, φτάνει στην Κύπρο ο Ζαν-Ιβ Λεντριάν, σε μια κρίσιμη βεβαίως για το Κυπριακό καμπί. Στην εξίσωση πρέπει να βάλουμε και την ιδιότητα της Γαλλίας ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Δημοκρατίας, οι οποίοι αφορούν το Παρίσι, καθώς η Γαλλική Total δραστηριοποιείται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αναμένουμε την έκθεση της προσωπικής συμβούλου του Αντώνιου Γκουτέρες, της Jane Holut, η οποία θα ολοκληρώσει τις επαφές της με όλα τα εμπλεκόμενα στο Κυπριακό μέρη στις 13 του μήνα πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και αυτό για να έχει σαφή εικόνα και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων στο Κυπριακό πλευρών. Θα επιδώσει στον Γενικό Γραμματέα Τζέιν Χολούτ την έκθεση με την οποία θα καταγράφει λοιπόν κατά πόσο υπάρχουν προοπτικές ή όχι για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με θετική κατάληξη. Μάλιστα. Αναμενόμενες αντιδράσεις αυτή την περίοδο εν ώψη και της δραστηριοποίησης της ExxonMobil εδώ στην περιοχή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο τι έχει το πλούσιο αστυνομικό από ό,τι βλέπουμε εδώ. Δελτίο της ΠΑΦΟΥ. Η Μιλίτσα Πολεμίτου θα μας ενημερώσει πρώτα για μια 37χρονη μητέρα που οδηγούσε μοτοποδήλατο μεθυσμένη. Εκεί ήταν και ο 16χρονος γιος της. Μιλίτσα, καλό μεσημέρι. Ακριβώς, Νούφρια, καλό μεσημέρι από την ΠΑΦΟ. Μέλη της τροχέας ανέκοψαν για έλεγχο μοτοποδήλατο που οδηγούσε 37χρονη. Στην ίδια περιοχή βρισκόταν και ο 16χρονος γιος της. Η 37χρονη οδηγούσε χωρίς προστατευτικό κράνος, χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, ενώ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με θετική ένδειξη 50 μιλικρά μαντίκωση, που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Η ίδια, όπως και ο 16χρονος, συνελήφθηκαν, οδηγήθηκαν.